του. Η κάμερα κατέγραψε πολύ τρυφερές στιγμές όταν δύο άτομα έσπευσαν να δώσουν στο ανυπεράσπιστο ζώο που κοιτούσαμε απόγνωση τις πρώτες βοήθειες. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Γκούμα. Μοιάζει απίστευτο, είναι όμως αληθινό. Στην πιο κεντρική λεωφόρο της Αναβίσου, ο οδηγός διερχόμενου αυτοκινήτου είδε ξαπλωμένο στην άσφαλτο μπροστά του το μικρό άλογο που βλέπετε. Έκοψε τα χείλια, αλλά ήταν στον δρόμο, αλλά τι έγινε εδώ. Και οι άλλοι ερχόντουσαν με χίλια. Χτυπημένο αιμόφυρτο κινούταν με ιδιαίτερη δυσκολία και κοιτούσε γύρω το απεγνωσμένο για βοήθεια. Και η βοήθεια ήρθε από δύο νεαρούς ανθρώπους, οι οποίοι συγκινημένοι το χάιδευαν και προσπαθούσαν, μιλώντας, να το απαλύνουν τον πόνο. Για πάνω από 20 λεπτά προσπαθούσαν να το σηκώσουν από την άσφαλτο και να το μεταφέρουν στην άκρη του δρόμου. Έλα. Έλα. Βρισκόμαστε πάνω στη λεωφόρο Αναβίσου. Φαίνεται ότι κάποιος ασυνήθως οδηγός χτύπησε το άλογο το οποίο βλέπετε. Οι διερχόμενοι οδηγοί παρέμειναν δίπλα στο μικρό άλογο αναζητώντας τον ιδιοκτήτη του και περιμένοντας το περιπολικό της αστυνομίας. Οι συγκινητικές εικόνες που κατέγραψε ερασιτεχνική κάμερα δείχνουν ότι υπάρχει ανθρωπιά ακόμη και στις ημέρες μας, καθώς δεν είναι λίγες φορές που κάποιοι δεν σταματούν να βοηθήσουν ακόμη και όταν δουν άνθρωπο πεσμένο στο δρόμο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι και με την ουσιαστική έννοια του όρου.